Με τραγούδι, χορό και παιδικά χαμόγελα πλημμύρισε το κινηματοθέατρο Αστόρια. Παιδιά με ειδικές ανάγκες, νοητικές ή κινητικές αναπηρίες ανέβηκαν στη σκηνή και με την βοήθεια του Γιάννη Ζουγανέλη και του Αλκιβιάδη Κωνσταντόπουλου έδωσαν έναν επανάληπτο σοου που εντυπωσίασε και συγκίνησε το κοινό. Τα παιδιά μας είναι το μέλλον. Χωρίς αυτά δεν θα υπάρξει μέλλον. Τα παιδιά είμαστε υποχρεωμένοι να τα φροντίζουμε και να έχουμε όχι πατερναλιστική λογική στο να τα στηρίξουμε, αλλά μάλλον περισσότερο να τα αφήνουμε να διδαχτούμε από αυτά και τα αθωότητά τους. Πολλό μάλλον παιδιά που δεν ισορροπούν με την απόλυτη υγεία σώματος, παιδιά με αναπηρία, παιδιά με νοητική στέρηση, παιδιά με σύνδρομο Down. Η παράσταση θα ξεκινήσει με κάποια τραγούδια που θα πούνε τα παιδάκια μας με τους καθηγητές μας και τον κύριο Ζουγανέλη φυσικά και τον κύριο Κωνσταντινίδη και θα συνεχίσουμε, θα χορέψουμε, θα τραγουδήσουμε, μια μεγάλη αγκαλιά ουσιαστικά είναι η σημερινή βραδιά. Τα παιδιά μας είναι το μέλλον, τόνισε με νόημα ο Γιάννης Ζουγανέλης μιλώντας για την μουσικοθεατρική παράσταση, όπου είχε ως στόχο την ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και την πρόωθηση της συμπερίληψης των ατόμων με ή χωρίς αναπηρία. Δίνουμε μηνύματα, μέσα από τη μουσική δίνουμε μηνύματα. Ο σκοπός είναι το άνοιγμα στην κοινωνία, η αλληλεπίδραση, η επικοινωνία, η συνεργασία ατόμων με ή χωρίς αναπηρία, να γνωρίσει ο κόσμος τα παιδάκια μας. Νομίζω ότι ο συνδυασμός, ψυχαγωγία, διασκέδαση, συγκίνηση, μνήμη, άμα λειτουργούν όλα αυτά, τότε η ζωή θα πάει καλύτερα. Για μία ακόμη φορά η τέχνη μίλησε και έστειλε το δικό της μήνυμα που δεν είναι άλλο από την αποδοχή και την αγάπη προς όλα τα παιδιά του κόσμου. Η Περιφέρεια Κρήτης με αυτήν εδώ την απόψινή βραδιά προσπαθεί να δώσει το ερέθισμα για την ένταξη όλων αυτών των παιδιών με αναπηρία σε μια κοινωνία συμπερίληψης, προβληματισμού, και να δώσουμε το σύνθημα ότι όλοι μαζί μπορούμε όχι μόνο να στηρίξουμε αυτά τα παιδιά, αλλά να τα εμπνεύσουμε. Τα σκηνικά, η μουσική και το κέφι των μαθητών από το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης μαγνήτησε τα βλέμματα, ενώ το δικό του μουσικό αποτύπωμα άφησε το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου.